έξω η κάμερα. Αλλά τα από πριν εγώ. Ας σε πιάνει και σένα. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι αμαθιασμένη, είσαι αμαθιασμένη. Ναι. Πολλά. Όσο είναι το ύψος μου και ακόμα τόσο. Δεν είναι κοντή πάντως. Λάζω, πώς δεν στένες εσύ τώρα να ανάψουμε το κλιματιστικό. Άναψε το, μάνα μου. Με τούτα που συμβαίνουν. Τι καιρός είναι αυτός. Τι θα φορέσω όταν πω στην Αθήνα. Τι να φορέσεις. Ενώ καλοκαιρινά, χειμερινά. Νομίζω εκεί πέρα είναι κανονική εποχή. Μόνο στην Κύπρο έχουμε πελαμόν και καιρού. Ρώτα κανέναν Αθηναίο να μας πει. Να μας γράψετε τι θα φορέσω στην Αθήνα. Από ό,τι υποθέτω δεν θα μπορώ να έρθω με τις παντόφλες που φοράω συνήθως, τις καλοκαιρινές. Πρέπει να φορέσω κάτι... Πάση είναι τούτα, ναι. Πάση. Πρέπει να φορέσω κάτι το οποίο να είναι με κλειστά παπούτσια. Νομίζω ναι. Και καλσόν. Νομίζω ναι. Και να το σκίσω με... Άγια, μην μπορώ. Πες μας να δούμε τα προβλήματα σου. Έλα, έβρες ψυχολόγο. Μόνο ένα βίντεο. Πες μας τα προβλήματα σου. Πες μας τα θέματα σου. Είναι πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, εδώ το παλεύουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, ούτε άγχος έχω που θα πω στην Αθήνα. Ούτε έχω καταντήσει αηδία. Τίποτε. Όχι, τίποτε, απολύτως. Τίποτε. Ούτε. Να κοτσίνα δεν αφορήσω. Έναν κόκκινο. Του να φέρεις μου το εσού. Πάει τούτο. Πάει. Όχι, είναι ωραίο. Ωστε, έχεις πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά. Είναι η χειρότερη περίοδος της ζωής σου, ξέρεις και χειρότερη. Κάθε πέρσι και καλύτερο. Είναι δύσκολα. Δεν σου έτυχε μια πρώτη χρονιά να έρθουν καλεσμένοι στο σπίτι σου και να σου φέρουν δώρο ένα λάχανο. Ναι. Η χειρότερη χρονιά από το 20 που σου φέρανε καλεσμένοι δώρο το λάχανο. Πού είναι ο Μιχάλη. Φαντάζομαι το αναφέρει συχνά ο Μιχάλης. Ναι. Έμεινε στο νου του ανθρώπου. Έμεινε στο νου του. Να πάνε την παραμονή της πρωτοχρονιάς σπίτι του. Επίσκεψη. Και να του φέρουν λάχανο. Να του φέρουν ένα λάχανο. Ήταν μπορούν το λάχανο. Δεν θυμούμε. Ναι, λάχανο ήταν. Ενεφέραμε τίποτε άλλο, μόνο το λάχανο. Όχι, εφέρετε και, με... και έναν ποτό νομίζω. Αφέραμε, εντάξει, το ποτό εγώ το φέρω. Τέλος πάντων. Και αν ήταν μόνο αυτό. Ξέψες τη νύχτα. Α, πήγα σου ξύω μάσκα μου. Περίμενε. Έβαλα και το φόρεμα μου, ήσαν έγκυος. Μια χαρά είσαι κούκλα. Φυσικά θα πάει και ο Λάκης από πίσω σου. Δεν μπορεί. Θέλω να σου δείξω. Όσο σεξ είμαι κάθε βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως την Μαρία Νεφέλη, η οποία μου εξήγησε για αυτήν τη μάσκα. Που χθες με τον Λάκιν πήγαμε. Περίμενε, τούτα είναι τα μηχανή τη αναπνοήση. Χθες με τον Λάκιν πήγαμε στο φαρμακείο. Μάλιστα. Ο Λάκης ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Κατέβηκα στο φαρμακείο, ψώνησα τι ήταν να ψωνίσω. Έφυγα. Και μετά, καθώς ήμουν στο δρόμο στη Λευκοσία, με πήραν τηλέφωνο η φαρμακοποιός μου, πει: έχει μια τσάντα κόκκινη εδώ, ορθά νύχτη, πάνω στον πάγκο. Είναι δικιά σου? Α, της λέω, είναι δικιά μου. Και μετά πήγαμε και πήραμε αυτή τη μάσκα. Αυτή η μάσκα είναι για να είναι μάσκα ύπνου, κοίτα. Ναι. Που φορείς έτσι και δεν βλέπεις τίποτα. Και είναι και βαριά, κάτσε να πάει από εδώ όμως. Πρέπει να έχει άμμο μέσα. Μάλιστα. Έτσι, οπότε εγώ το βράδυ. Φοράς αυτήν τη μάσκα. Φορείς αυτήν τη μάσκα, ναι, ψες. Και έβαλα και το CPAP, κοίτα. Ού, τέλεια. Είναι να δεις. Είναι να δεις πώς κοιμήθηκα εγώ χθες το βράδυ. Δηλαδή, να έρθουν και διαρρήχτες σπίτι. Να φοηθούν να... Έτσι.
Τούτη είναι η μάσκα για τον ύπνο. Ναι. Δεν βλέπεις τίποτε. Είμαι σίγουρη. Τούτη είναι η της αναπνοής. Φορείς την έτσι. Από πάνω. Ή από πάνω, από κάτω. Τέλος πάντων, ναι. Έτσι. Και βλέπω. Μα γιατί. Μετά βάζεις. Περίμενε, κόρη. Μετά βάζεις το τούτον εδώ. Ναι. Και ενώνεται στο μηχάνημα σου βγήκε οξυγόνο. Καταλάβει, εγώ έτσι κοιμάμαι. Στο διάστημα, κάπω έτσι πρέπει να πηγαίνω. Έμεινε τούτο ο σκυλάκο και με κοιτούσε καλά. Πόσα πράγματα θα βάλει. Ξέρει τι μου λείπει. Τι σου λείπει. Μάσκα ματιών, μάσκα για αέρα. Ούτε ασπίδε. Χρειάζομαι και ένα σενάριο. Εννοείται. Να μην ακούει, να μην βλέπει. Τι άλλο θέλει. Ένα λεπτό, μια ρόβε. Να μου να κάνει το καημένο. Και μετά να λες μου έχεις εσύ προβλήματα. Όχι, μάνα μου, εγώ μπορώ. Εγώ μπροστά σου δεν έχω τίποτα. Τα επόμενα 50 χρόνια θα κοιμάμαι με τη μάσκα. Τι αναπνοή, τι μάσκα των μαθιών. Και σιώσαμε και τα μαλλιά μας. Κάναμε μια νησιωτική στη Γεωργία. Καλά. Πολύ ωραία, τέλεια. Κόψαμε τα. Μια χαρά. Ισιώσαμε τα. Και θα σου δώσω. Αυτά. Κοιμήθηκα καλά όμως με τη μάσκα. Και των ματιών. Και η μάσκα των ματιών με βοήθησε επειδή μπερδεύτηκε με τη μάσκα της αναπνοής. Δεν μπορούσα να τη βγάλω κατά τη διάρκεια. Οπότε πήρα πολύ οξυγόνο χθες το βράδυ. Βαλέτα, πώς πας. Τη νύχτα. Άμα χρειαστεί να πας στο τουαλέτα. Δεν τα πεις όλα τώρα για να πεις το, για να το παραδειχτώ ότι σηκώνουμε μια φορά νύχτα να πάω να κατουρίσω και να σε πέρα το πιτσο τούτο. Μόνο μία. Μια χαρά. Μία σηκώνουμε πλέον. Εντάξει. Απλό το θέμα. Πατάς εδώ πάνω το λάστιχο, το βγάζεις το λάστιχο, πατάς το κουμπί, κλείνει η μηχανή, βγάζεις τη μάσκα, βγάζεις την άλλη τη μάσκα, πάει κατούρα, ξανάρχεσαι να ξαναφοράς. Τέλεια! Καταπληκτικά! Όταν πήγα να πιάσω το ζύπα από τη μάσκα για την αναπνοή, μου λέει ο κύριος εκεί, κοίταξε, μου λέει, αν έχεις παρέα και δεν θες και θα σηκωθείς να πας στην τουαλέτα, προφανώς πάνε πολλές κυρίες να πάρουν μάσκα, οι οποίες είναι σε μια προκεχωρημένη ηλικία, οπότε σηκώνονται και να κατουρίσουν το βράδυ όπως εγώ. Εσύ, με μας πεις, ναι. Και μου λέει, μπορείς να πατάς αυτόν τον κουμπί για να μην κάνει θόρυβο να ξυπνήσει την παρέα σου. Του λέω, είσαι πάρα πολύ αισιόδοξο, του λέω. Που νομίζεις ότι θα έχω παρέα. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω, του λέω. Μου γιατί. Λέω του, εγώ παρέα. Τους καλούς καιρούς και αν είχα παρέα. Ναι, τώρα λέω του που να γυρώσω τον εξωγήινο. Εν τω μεταξύ, ό,τι κοροϊδεύεις το λούζεσαι. Ξέρεις το, ναι. Ναι. Ό,τι κοροϊδεύεις το λούζεσαι. Γιατί... εγώ ήξερα ότι είχα υπνική ναύπνοια, το αντιλαμβανόμουν, αλλά δεν πήγαινα να εξεταστώ για να μην χρειαστεί να θεραπευτώ. Αλλά τώρα το έχουμε μετανιώσει που δεν πήγα πιο νωρίς να εξεταστώ, γιατί όντως κοιμάσαι καλύτερα. Και ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία Νεφέλη μου βγήκε για τη μάσκα. Και αν έχετε κι άλλα βοηθήματα. Αν έχετε κι άλλες στολές. Γελάτε. Γελά. Να μπορεί να κάνουμε το καημένο. Λοιπόν, να κάνουμε κανένα σωρό. Έλα σκυλάκι. Έλα σκυλάκι. Μάσκες για σκυλάκια δεν έχει. Και ξέρετε, το σκυλάκι ροχαλίζει μερικές φορές. Ναι. Το σκυλάκι ροχαλίζει μερικές φορές. Ναι. Την Αριστονίκη λίγο, την Αριστονίκη. Το πρωί είναι Αριστονίκη που βάλαμε τις δυο πορτοκαλί καρέκλες. Σηκώνει το λάκι, σου λέει θα έρθει η Αριστονίκη. Βγαίνει έξω και αρχίζει να μυρίζεται. Πάει στην πόρτα, να χτυπούσε την ουρά του, πάει στην πόρτα, του λέει μετά θα έρθει η Αριστονίκη. Μετά. Ναι. Μα τι καλό σκυλάκι. Και δέχτηκε να φυλάξουμε τα κόκκαλα του. Μόνο μου. Γιατί όταν κατάλαβε πως θα έρθει, έβγαλε έξω κάμποσα κόκκαλα και τα χτυπούσε μεταξύ του. Α, μάλιστα. Και τα πήρα και είναι αν είδε εγκλειστά με στο κουλουβί τα κόκκαλα τώρα. Ναι. Θέλει να σου δείξει τα κόκκαλα του. Μπράβο, Λάκη μου. Αυτά. Αυτά και άλλα πολλά. Θα έρθει να σε πάρουμε στην Αθήνα. Όχι το εσένα, την Αριστονίκη. Θα έρθει. Θα έρθω. Πότε. Αν δεν έρθει μετά, εσύ. Θα έρθω, ναι. Αν έρθει μετά. Να πούμε γιατί δεν έρθει, συνέδριο. Για συνέδριο μου είναι. Ναι, συνέδριο. Να έχει και άλλα πράγματα. Όχι.
Θα παρουσιάσεις κάτι. Παρουσιάσω τη μεταδιδακτορική μου έρευνα. Αχα, ποια μέρα? Πέμπτη. Ένα ανοιχτό στο κοινό. Ναι. Τώρα σου φέρουμε όλον τον κόσμο. Την Πέμπτη. Πέμπτη είναι 8 Νοεμβρίου. Τι ώρα που? 8, νομίζω 9. Α, ναι, 9 Νοεμβρίου. Καταλαβαίνετε ότι εγώ και οι ημερομηνίες να πάμε καλά. Ναι, Πέμπτη είναι 9 Νοεμβρίου. Σε ποιο ναι. σημείο, ποια ώρα? Δεν θυμάμαι τώρα την αίθουσα. Είναι στο Πανεπιστήμιο. Είναι στο ΕΧΠΑ. Στο Καποδιστριακό. Στο Καποδιστριακό. Αλλά δεν θυμάμαι πού και... Θα το αναρτήσω στο Facebook. Να το αναρτήσεις στο Facebook και θα το δούμε. Και μπορεί να έρθουμε κι εμείς. Να έρθετε. Κοιτάξτε, κανονικά θα επιστρέψω την Τρίτη, αλλά δεν ξέρω, αν με πιάσει καμία τρέλα μπορεί να παραμείνω. Να παραμείνεις. Το σκέφτομαι. Να το σκεφτείς. Το σκέφτομαι. Σκέψου το λίγο ακόμα. Το σκέφτομαι. Ναι, αλλά το σκυλάκι μου θα είναι στον Αλέξη. Τι θα κάνει το σκυλάκι μου που θα και είναι στον Αλέξη. Και ενάγκη εντζόπλη στον Αλέξη. Η Λίτσα. Πού, η Λίτσα είναι ο στρατηγός του Αλέξη. Διά κάτι πάτσου στους σκύλους απίστευτους. Ναι, 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 ναι. Θα πας εκεί με τα σκυλιά και τα γατιά της Αριστονίκης. Ναι, και θα έρθω μετά να σε πιάσω. Θα δυνατήσεις όμως. Κινδυνεύεις να δυνατήσεις όμως. Δεν σου δίνουν ένα τρως. Γιατί, δεν το δίνω. Θα σου δείξω ένα βίντεο. Θα δεις τι τρώει ο Λάκη. Τι τρώει. Γελάσεις, περίμενε. Περίμενε, περίμενε τα βίντεο μας. Δες εδώ. Σου άρεσε το μπρι. Μπρι. Αυτόν έχει μέσα και λίγο ροκφόρ. Μπρι με ροκφόρ. Αρέσει και μου που το εξηγάς. Απάτσο αν καταλάβει τι τρώει. Μπρι με ροκφόρ. Τέλειο. Τέλειο. Ένα τρεμπρί με κροκφόρς. Ναι, νομίζω. Άντε, πάμε να γυρίσουμε κάτι σοβαρό. Bye.